Χαίρετε. Και σήμερα Παρασκευή, η πρώτη Παρασκευή ζωντανή του χρόνου στο μεταδεύτερο. Η εκπομπή Ολόγραμμα είναι στον αέρα σας. Φυσικά με καλεσμένους. Αυτή τη φορά ανακαλύψαμε ένα συγκρότημα μουσικό εκτός Αθηνών. Λέγεται Χοές. Αποτελείται από 7 μουσικούς που ερμηνεύουν τραγούδια από την έντεχνη σκηνή αλλά και δικές τους συνθέσεις. Και σχεδόν ένα χρόνο κυκλοφόρησε η πρώτη δισκογραφική τους δουλειά. Ο τίτλος της είναι «Ψεύτικα κουτιά». Καλησπερίζουμε λοιπόν εδώ εκπροσώπους της εφταμελής μπάντας. Είναι ο Γιάννης Ισμυρνιόγλου. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλή χρονιά. Παίζει την κιθάρα και έχει και τη φωνή στο συγκρότημα αυτό. Και ο Πέτρος Χριστάκης που παίζει ούτη και ηλεκτρική κιθάρα. Χαίρετε, χαίρετε. Είναι το μορφόπεδο της παρέας. Δεν τραγουδά. Θα ακούσουμε. Τραγουδά στην πάντα. Τραγουδά στην πάντα. Δεν τραγουδά στην πάντα, αλλά τραγουδά ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν όσα περισσότερα κομμάτια μπορούμε από τον πρώτο τους δίσκο. Λέγεται Χοές. Είναι ομώνυμος. Και το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι θα ξεκινήσουμε με αυτό το δίσκο και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτή τη δουλειά. Μονάχος σε διαδρόμους δίχως φώτα, στο νου μου το λαβύρινθο χαμό. Αφήνω το παιδί που κουβαλάω. Πρέπει τον άντρα της ψυχής μου να διαβώ. Πρέπει τον άντρα της ψυχής μου να διαβώ. Αφόρητες οι ευθύνες της ζωής, μα κάθε δρόμος μου ταξίδι αληθινό. Στα μάτια τώρα αντικρίζω τη ζωή με σε κομμάτια που συμβρίνια. Μέσα από απίστευτες βροντές βρίσκεις της αγάπης καλτερίνια. Βρίσκεις του ανέμου τις χοές. Είναι ο δρόμος με πληγές, οι ρίζες κάθε δέντρο είναι δυνατές. Όταν ποτίζονται εμπειρίες και στιγμές, όταν υπάρχουν λύσεις μέσα από απίστευτες βροντές, του γεροχρόνου σκόρπιες αναμνήσεις. Βρίσκεις του ανέμου τις χοές.
τις του ανέμου τις χωρές. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι της μπάντας, Χοές ο τίτλος. Χοές ξεκινάει έτσι και ο δίσκος. Να πω εδώ ότι οι στίχοι σε όλα τα κομμάτια του δίσκου, που αποτελείται από 10 κομμάτια, εκ των οποίων ένα οργανικό, είναι του Βασίλη Σακά. Εδώ και έχουμε... έχουμε και τη διασκευή. Είναι βέβαια και η διασκευή μέσα, το Εντερλέτζι με τις πικροδάφνης των Ανθώ, αυτά πάνε πακέτο. Θα μιλάτε εκ μέρους της μπάντας, φαντάζομαι. Θα προσπαθήσουμε βασικά. Ναι, θα απευθύνομαι βέβαια στο Γιάννη και στον Πέτρο. Τώρα όποιος θέλει θα μιλάει, δεν θα είναι προσωπικές οι ερωτήσεις, ούτε στοχοποιημένες. Και εσείς σαν εκπρόσωποι, καθότι η μπάντα δραστηριοποιείται στη Σπάρτη, ήταν δύσκολο να είναι 7 άτομα αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Έχουν έρθει εκπρόσωποι που ουσιαστικά θα μιλήσουν για τη φιλοσοφία της μπάντας, αυτά τα παιδιά που είναι εδώ. Χαμογελαστά παιδιά. Θα μου πείτε λοιπόν πόσο καιρό βρίσκεστε σε δραστηριότητα, έτσι, σαν μπάντα, πώς ξεκινήσατε και δύο λογάκια για τον καθέναν και από αυτούς που λείπουν βέβαια και για εσάς που είσαστε εδώ. Δηλαδή ό,τι μπορείτε να θυμηθείτε έτσι σε περίληψη. 4-5 λέξεις για τον καθένα. Ωραία. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Οι δύο είναι τα ονοματεπώνυμα. Να πω λίγο για τα ποιοι αποτελούν την μπάντα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Τα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Παναγιώτης Κωνσταντάκης, παίζει βιολί. Ο Γιάννης που είναι εδώ, ο Ισμυρνιόγλου, ακουστική κιθάρα φωνή. Η Μαρία Γιαννακοπούλου τραγουδάει. Η Μαρία Κουμουτσίδη και αυτή επίσης. Έχουν και ένα κομμάτι στο δίσκο που κάνουν, το λένε μαζί. Πολύ ωραία εκτέλεση. Ο Γιάννης Βούκλιζας στον μπάσο. Ο Πέτρος που είναι εδώ, ο Χριστάκης που παίζει ούτη και ηλεκτρική κιθάρα. Και ο Νίκος Δημητρακαράκος στα τύμπανα. Τέλεια. Οπότε μιλάτε για εσάς και για τους υπόλοιπους, καθότι και εγώ είναι η πρώτη επαφή έτσι, ουσιαστικά που έχουμε και από κοντά και γνωρίζουμε βασικά μέσα από τη δουλειά σας. Προσπαθώ να σας μάθω περισσότερο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιάννης. Μουσικός είμαι, έτσι βιοπορίζομαι, από τη μουσική βιοπορίζομαι, προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Αυτά για εμένα. Ο Κωνσταντάκης, ο Παναγιώτης, παίζει βιολί στην μπάντα και αυτός είναι δάσκαλος κάτω στη Σπάρτη, παίζει από πολύ μικρή ηλικία και είχαμε... Εμείς, εγώ και ο Πάνος, ήμασταν στο ίδιο σχολείο, στο μουσικό κάτω στη Σπάρτη και έτσι γνωριζόμαστε από πολύ μικροί. Αλλά δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί, πέρα από του σχολείου τα events, τις συναυλίες. Έτσι συναντηθήκαμε για μια συναυλία, ήταν να πάμε κάπου να παίξουμε και μας έφεραν σε επαφή, επειδή ήμασταν και οι δύο Σπάρτη εκείνη την περίοδο, και λέμε πάμε να το κάνουμε. Τέλος πάντων, είδαμε ότι τσούλαγε και μας πήγαινε κιόλας γενικά και το είδος... Παίξαμε έντεχνα, διασκευές μόνο προφανώς. Έντεχνα και ρεμπέτικα. Ναι. Και γενικά, ας πούμε, είδαμε ότι δούλεψε ωραία και έτσι αρχίσαμε και κάναμε και περισσότερη παρέα. Βρισκόμασταν, παίζαμε, πηγαίναμε εκδρομές το ένα τ' άλλο, κάναμε πράγματα, συναυλίες και αυτά. Και κάποια στιγμή... Έπρεπε να βάλουμε κι άλλη μια φωνή ή κάτι να πλαισιώσει, να συμπληρώσει κάποιο κενό. Βρήκαμε τη Μαρία Τιανακοπούλου, η οποία είναι αισθητικός, δουλεύει σαν αισθητικός κάτω στη Σπάρτη, αλλά με τη μουσική, και αυτή ήταν στο μουσικό, έχει. Ουσιαστικά όλα τα παιδιά της μπάντας είναι από πόφητη, να το πω, μουσικού γυμνασίου, ναι, λυκείου της Σπάρτης. Να πω ότι όλοι έχουν ασχοληθεί με μουσική... ή τουλάχιστον ή στο σχολείο ή στο δύο. Πάντως είναι σχεδόν όλοι επαγγελματίες μουσικοί ούτως ή άλλως, έτσι βιοπορίζονται οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι βιοποριζόμαστε από αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, γιατί μου συμβαίνει πρώτη φορά, τουλάχιστον στην περίοδο αυτή που κάνω αυτές τις εκπομπές, έτσι, να είναι κάποιοι που να λένε ναι, βιοποριζόμαστε και είμαστε εκτός Αθήνας. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν βιοποριζόμαστε από την μπάντα. Προφανώς η μπάντα είναι το plus που κάνουμε για εμάς και να βρισκόμαστε να παίζουμε, που αυτή είναι η ουσία της στην πραγματικότητα.
Και για να πάμε λίγο την κουβέντα παρακάτω, έχετε συσταθεί περίπου 4 χρόνια, λέτε, στο εσόφυλλο του δίσκου. Ναι. Ξεκινήσατε με έναν πυρήνα 3 ατόμων. Ναι, εγώ, ο Πάνος και η Μαρία Γιανακοπούλου. Μετά άρχισα εγώ να παίζω κρουστά με τα πόδια. Αλλά αυτό δουλεύει με τη μικρή μπάντα, αλλά με τη μεγάλη όχι. Τρομερό θέμα. Άρα, στην πραγματικότητα γίναμε μπάντα όταν βρήκαμε τον Βασίλη, τον Σακά. Αυτός μας είπε, παιδιά, γράφω στίχους, παίζεται ωραία. Μας είχε ακούσει, παίζεται ωραία. Κάναμε και λίγο παρέα. Μας λέει, πάρτε στίχους, να δούμε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, τους πήραμε, γράψαμε τα πρώτα κομμάτια και είδαμε ότι ωραία βγαίνει. Ας φτιάξουμε μια μπάντα να κάνουμε κάποιες συναυλίες. Και έτσι φτιάχτηκαν οι χωρές. Θες να συμπληρώσεις εσύ και για τον εαυτό σου δύο πραγματάκια, Πέτρο, και για τους υπόλοιπους? Είναι στα τύμπανα, είπαμε, βρήκατε άλλη μια κοπέλα, τη Μαρία την Κουμουτσίδη στη φωνή. Η Μαρία η Κουμουτσίδη είναι, συγγνώμη, είναι περίεργη κατάσταση. Ήταν η φωτογράφος της μπάντας, είναι φίλη με τη Μαρία τη Γιανακοπούλου. Ήταν η φωτογράφος της μπάντας και επειδή ξέραμε ότι τραγουδάει, μπήκε και αυτή στην μπάντα. Και κάναμε. Και έτσι ξεκίνησε και η πολυφωνία. Εντάξει, εγώ ήρθα στο. Όταν είχε αρχίσει η μπάντα ούτως ή άλλως να διαμορφώνεται. Τίποτα. Μου είπε ο Γιάννης, έλα στη Σπάρτη. Εντάξει, γνωριζόμαστε με τον Γιάννη χρόνια, γιατί είμαστε φίλοι κτλ. Έλα στη Σπάρτη εκεί να παίξουμε μουσική, περνάμε ωραία αυτό. Παίζεις και ηλεκτρική κιθάρα, έχεις και το παραδοσιακό όργανο, θα είναι ωραία. Και αυτό ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Εσύ είσαι απόφυτος από κάποιο μουσικό σχολείο? Όχι, αλλά είμαι του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα των μουσικών σπουδών. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο κομμάτι του δίσκου. Θέλω να ακούσουμε όσα περισσότερα γίνεται. Αλήθεια είναι, ωραίο να κάνουμε συζήτηση με νέα παιδιά και νέους δημιουργούς. Να πάμε να ακούσουμε τον Ακάλεστο. Θες να προπίσεις να προλογίσεις το κομμάτι για κάποιο λόγο? Ναι. Ο Ακάλεστος γράφει μέσα για τον εγωισμό που υπάρχει στις σχέσεις των ανθρώπων. Πάμε να το ακούσουμε. Μου αγρίμια, μόλις γκρεμίστηκε ξανά η λογική. Εγώ είμαι πικρή κατάρα του Θεού, γιατί δεν φεύγεις όταν πρέπει, παραμεθάς τα πρέπει του δεσμού. Σε κάλεσες του κόσμου τη γιορτή, μα πάντα μένεις και επιμένεις για αρπαγή. Μπορεί τον κόσμο να χαλάσει, μα μόνος πάει.
μονάχος θα βρεθεί μπορεί. Πολύ αργά να είναι. Χωές. Ακούσαμε το δεύτερο κομμάτι του δίσκου με τίτλο «Ακάλεστος», μιλάει για τον εγωισμό. Μια ανεξάρτητη παραγωγή αυτή των παιδιών. Ανάγκη να το κάνετε ήταν αυτό, Γιάννη, όλο μόνοι σας ή δεν υπήρχε χρόνος να βγει με κάποια εταιρεία, με κάποιους ανθρώπους, να το ψάξετε λίγο παραπάνω, ή είναι κάποια φιλοσοφία που πιστεύετε και την αποτυπώσατε ήδη στην πρώτη σας δουλειά? Αυτό που έχεις τώρα μπροστά σου, Βασίλη, είναι η ολοκληρωμένη μας, ο ολοκληρωμένος δίσκος. Πρώτα βγάλαμε ένα EP με 4 κομμάτια που υπάρχουν σε αυτό το δίσκο, έτσι ώστε να καλύψουμε έξοδα για όλο το δίσκο. Ωραία. Όλο το πρώτο EP το βγάλαμε μόνοι μας. Δηλαδή πηγαίναμε, παίρναμε ξόφυλλα, εκτυπώναμε, τα κόβαμε, εκτυπώναμε τα CD πάνω. Συλλεκτικό λοιπόν. Είναι όλο χειροποίητο, εκτός από το πλαστικό που... Τέλος πάντων, και μας άρεσε όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια δεν υπήρχε κάποια φιλοσοφία πίσω από αυτό, παρά το ότι το κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τον ολόκληρο το δίσκο οικονομικά. Γιατί, εντάξει, ας πούμε, έχουμε, όλοι ξέρουμε ότι οι πρώτες παραγωγές συγκροτημάτων είναι δύσκολες από θέμα οικονομικών και είναι αρκετά τα λεφτά που πρέπει να δώσει κάποιος. Δεν σας ενδιέφερε να απευθυνθείτε έστω σε μια εταιρεία διανομής που να σπρώξει αυτή τη δουλειά σας τουλάχιστον στα δισκάδικα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δηλαδή κάπου να πάτε και να κανονίσει κάποιες εμφανίσεις ή παρουσιάσεις έστω, ξέρεις, γιατί μαζευτήκαν εδώ όλοι στο κέντρο, είναι στην Αθήνα. Ναι, ναι. Κάναμε κάποιες επαφές, αλλά είπαμε ότι άμα κινηθούμε έτσι στον πρώτο δίσκο, ο δεύτερος θα αργήσει πάρα πολύ να βγει. Γιατί και πάλι, ας πούμε, για να γίνει και ο δεύτερος δίσκος που τον ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, θέλει αρκετά χρήματα. Και εμείς και από το CD και από πράγματα που κάνουμε, ας πούμε, βάζουμε λεφτά στην άκρη για να βγάλουμε το δεύτερο τώρα. Θέλω να προσθέσω εδώ κάτι που είπαμε πριν την εκπομπή, οι επικοινωνίες που είχαμε. Χαρακτηριστικά που έλεγε ο Γιάννης ότι είμαστε μία μπάντα που όλα τα λεφτά που εισπράττουμε από οποιοδήποτε λόγο στην πάντα, μπαίνουν στην πάντα και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να εξελίξουμε την πάντα και να βγάλουμε τα έξοδά της. Δηλαδή, δεν πληρώνεται κανένας. Ναι, είναι σαν φορές, μια αστική μη κερδοσκοπική μπάντα που ουσιαστικά έχει σκοπό την αναμόρφωση, διαμόρφωση και εξέλιξη της μπάντας. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως γίνεται αυτό. Συνήθως γίνεται αυτό πάρα και πολύ σε άλλες μπάντες. Ναι. Βέβαια, αυτό γίνεται τώρα κυρίως. Δηλαδή, δεν το έχω συναντήσει παλιότερα. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Ναι, ναι, ούτε εγώ. Αλλά τελευταία το ακούω. Ότι... Να πούμε λίγο για τις εμφανίσεις σας. Είναι πολύ λίγες. Είναι μετρημένες. Έψαξα να βρω κάποια σας ζωντανά, κάποιες συνεντεύξεις και αυτά. Να πω εδώ ότι είναι η πρώτη ουσιαστικά ραδιοφωνική σας συνέντευξη. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό πάρα πολύ. Πώς θα σας γνωρίσει το κοινό εκτός από τα τραγούδια που κυκλοφοράνε κάποια από το δίσκο σας στο YouTube? Γενικά το να ανέβουν αρκετά άτομα στην Αθήνα και να παίξουμε σε κάποιο χώρο είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε ένα να μας γνωρίσουν να μας γνωρίσει ο κόσμος μέσα από τα κομμάτια μας. Οι ζωντανές εμφανίσεις υπάρχουν, αλλά υπάρχουν εκτός Αθηνών. Δηλαδή, είναι δύσκολο να φύγουμε από την έδρα που είναι η Σπάρτη για προφανείς λόγους, οικονομικούς κυρίως. Μάλιστα, να πάμε σε κομμάτι. Έχουμε να προσθέσουμε. Ετοιμάζεται ήδη το δεύτερο δίσκο μας. Είπατε, θα μιλήσουμε αργότερα και γι' αυτό. Να ακούσουμε ένα κομμάτι που θα το ακούσουμε και σε ακουστική εκτέλεση ζωντανά εδώ στο στούντιο. Να πω ότι έχουν φέρει τα παιδιά εδώ τα όργανα, κιθάρα και ούτη. Οπότε θα ακούσουμε το κομμάτι του Πονηρού Γένα. Σαν κοιτάζω, γεμίζω με θύμηση καλή.
αλλάζω τον κόσμο, πώς αλλάζω. Κάθε μου γέλιο και χαρά οι φίλοι μου χαρίσαν. Κάθε ένα άστρο που κοιτώ εκείνοι μου αφήσαν, εκείνοι μου αφήσαν. Άφησαν θύμηση καλή τον κόσμο να αλλάζω, και κάθε ανθρώπου πονηριά εγώ να τη δαμάζω, εγώ να τη δαμάζω. Κανείς δεν είναι πονηρός, είναι μονάχα πληγωμένος, κι άμα η πληγή δεν ήρθε από χέρι, είναι πολύ πιο δυνατή από καρδιάς μαχαίρι. Ψεύτικα κουτιά, ο τίτλος του πρώτου σας δίσκου. Είναι δύο λέξεις, οι οποίες έχετε πάρει μέσα από ένα στιχάκι του Βασίλη του Σακά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Βασίλη του Σακά, για το στιχουργό δηλαδή του δίσκου. Πώς βλέπετε την όλη φάση γράφω μουσική και στίχο, με ποια σειρά γράφετε, αν παίρνετε ένα στίχο δηλαδή και γράφετε μουσική πάνω εκεί, ή έχετε τις μουσικές και προσαρμόζετε κάποια στιχάκια? Και γενικώς πώς βλέπετε τη φάση του γραψίματος, τι γράφετε τώρα? Γιατί παρατήρησα σε αυτό το δισκάκι μια ιδιομορφία στο στίχο και στη μουσική. Η ιδιομορφία είναι ότι δεν έχει τα πιασάρικα λόγια και τα ρεφρέν, τα στρογγυλά, τα μικρά, τα κοντά, ναι, τα οποία θα επαναληφθούν πολλές φορές για να τα μάθει, ξέρεις, να κάτσουν στο αυτί μας. Ναι, το εμπορικό που λέμε. Ναι, και στις μουσικές σας, σε εισαγωγικά χαοτικές, πράγμα που μου αρέσει, εναλλάσσετε δηλαδή μία φόρμα σε μία άλλη εντελώς ξαφνικά και το ταξίδι γίνεται, ξέρεις, αυτό είναι σαν να μπαίνει στις στροφές, μία μαξάκι σε μεγάλες ταχύτητες, ξέρεις. Αυτό εννοώ. Για πάμε. Ωραία. Στην πραγματικότητα εμείς πρώτα παίρναμε τους στίχους, καλά έχει γίνει και το αντίθετο σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά τη μουσική την οδήγησε ο στίχος κυρίως. Και όντως ο Βασίλης δεν έχει γράψει τραγούδια που λέμε, τα οποία στίχο τον οποίο θα απομνημονεύσει ο άλλος εύκολα και τέτοια. Έτσι, και εμάς μας άρεσε αυτός ο τρόπος γραψίματος, γιατί μας έδωσε μια άλλη ελευθερία. Από το να γράψεις μουσική σε ένα κουπλέ και σε ένα ρεφρέν και όλα αυτά να επαναληφθούν απλά με άλλα λόγια και άλλο... Ναι, αυτό με άλλα λόγια και άλλη σειρά. Ήταν πολύ εύκολο, νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι μας
οδήγησε ο στίχος του και αυτές οι αλλαγές που είπες οι μουσικές έχουν προέλθει από το στίχο. Αν παρατηρείς δηλαδή στίχο-μουσική, συμβαδίζουν κάπως σε αρκετά κομμάτια, όχι σε όλα. Γι' αυτό είναι ο στόχος τουλάχιστον. Ναι, αυτός είναι ο στόχος της μπάντας. Να διαμορφώσει έναν τέτοιον ήχο, δηλαδή να πηγαίνει σαν καρδιογράφημα. Εντάξει. Ναι, Πέτρο. Όχι. Και θέλω να μου πεις εσύ, γιατί πάντα η καταγωγή επηρεάζει τους δημιουργούς. Τα παιδιά είναι από κάτω, εσύ δεν είσαι από εκεί. Ναι. Οπότε στον ήχο αυτό έχεις μία τρίτη μάτια. Ωραία. Εντάξει. Δεν είναι ότι φαίνεται μία τρομερά, έτσι, υπάρχει μία τρομερή απόδειξη ότι η μουσική που γράφουν τα παιδιά είναι λακωνική, ας πούμε, ή που πιο πολύ τα παιδιά από ό,τι εγώ ή κάτι τέτοιο. Όχι, νομίζω ο καθένας έχει τα ερεθίσματα που έχει από όλες τις μουσικές που ακούει, που είναι πολλές σήμερα. Και όχι, από εκεί και πέρα ο στίχος, όπως είπε ο Γιάννης, είναι κάπως ελεύθερος, κάπως χαοτικός, όπως είπες και εσύ. Σε εισαγωγικά, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Και με έρθουν οι υπόλοιποι στην Αθήνα για αυτό το λόγο και με βεντέρουν. Όχι, καλέ, τι λες. Και εντάξει, αυτό είναι λίγο κάπως εμπνευσμένη η κατάσταση, αυτό, χάρη στο στίχο. Και εντάξει, τώρα για, το, για την παρα... ένα βοηθάει το άλλο, νομίζω. Για την καταγωγή που λες, εντάξει, εγώ το έλεγα αυτό το αστείο για τον Κωνσταντάκη κυρίως. Του λέω ότι παίζει βιολί σαν ένα από την Καλαμάτα, έτσι, καλά, γιατί έχουν πολύ βιολί στην Καλαμάτα. Αλλά εντάξει, όχι. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια έτσι. Δεν επηρεάζει. Επηρεάζει. Σε πληροφορώ ότι έχει κάνει μια εισαγωγή στο κομμάτι μου αρέσει περισσότερο από όλα του δίσκου. Τρομερή αυτό το βιολί, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε πάλι το κορίτσι. Εδώ νομίζω είναι ήδη το τραγούδι του κύκλου Τα Άστρα. Είναι τα δύο. Τραγουδάμε και οι τρεις. Και στην τα αρχή... δύο κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. Οι δύο Μαρίες. Εν τω μεταξύ έκανα μάνα τις ξεχωρίσω και στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Την ώρα που του κύκλου τα άστρα υπόσχονται πολλά, σαν λέοντας αρθώ γερό να σε ξυπνήσω, θα φέρω λόγια δυνατά απ' του ανέμου τα παλιά και της φωτιάς την πρώτη σπίθα. Θα φέρω λόγια δυνατά απ' του ανέμου τα παλιά και της φωτιάς την πρώτη σπίθα. Στο κεφάλι σου και δεις ξανά τη γη στα πόδια, πρέπει μονάχη να σταθείς χωρίς ξανά να βυθιστείς στα ψευτικά του κόσμου του του λόγια. Πρέπει μονάχη να σταθείς χωρίς ξανά να βυθιστείς στα ψευτικά του κόσμου του του λόγια. Ό,τι κι αν χτίσεις να είναι δυνατό και ό,τι λες να είναι αλήθεια, κάθε σου γέλιο να είναι ζωντανό και να πηγάζει από τα στήθια. Κάθε σου γέλιο να είναι ζωντανό και να πηγάζει από τα στήθια. Στο φόβο, φόβο κανενός, δίχως πια ψεύτικες ελπίδες, κανείς μη νιώσει μόνος μοναχός στις λαμπερές τρώτες παγίδες. Κανείς μη νιώσει μόνος μοναχός στις λαμπερές τρώτες παγίδες.
μια μπάντα πολλών ρευμάτων, ούτως ή άλλως στο, να το πω, δελτίο τύπο ένα, έτσι, που υπάρχει για αυτή την μπάντα. Όλα τα μέλη έχουν εμπειρία πολλών χρόνων και κυρίως πολλών μουσικών ρευμάτων. Προσπάθησαν από τον πρώτο δίσκο να αποτυπώσουν όλους τους ήχους και τις μουσικές επιρροές που έχει ο καθένας και από το έντεχνο περνάνε στο ροκ, μετά στο παραδοσιακό και καταλήγουν στο ατμοσφαιρικό κάτι, όπως λένε οι ίδιοι, το κάτι σε εισαγωγικά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν με αφορμή αυτό, για τα πολλά ρεύματα που σας έχουν επηρεάσει, πώς έγινε ο συγκερασμός όλων αυτών των διαφορών και διαφορετικών παραμέτρων και σαν πρόσωπα και σαν παίξηματα και ακούσματα? Εντάξει, αυτό που μας ενώνει όλους είναι η μουσική, άρα... Είναι η μουσική, άρα μόνο και μόνο αυτό, τίποτα. Ο καθένας στην πραγματικότητα έβαλε την πινελιά του. Ο Βούκλιζας, ας πούμε, έχει σπουδάσει fusion, jazz, μπάσο, παίζει παπάδες. Ό,τι μπορεί να παίξει ένας μπασίστας. Εγώ, ας πούμε, με τον Πετράν και τον Παναγιώτη, κλασικό, κλασική μουσική αρκετά. Έχουμε παίξει rock πολύ στη ζωή μας, έχουμε πάρα πολλές, ας πούμε, επιρροές. Έντεχνα, εντάξει. Και παραδοσιακά παίζουμε, έτσι. Και παραδοσιακά. Δηλαδή, πανηγύρια και τέτοια. Και όλα αυτά είναι μέσα. Όλα είναι αυτά μέσα. Φαίνεται αυτό στον ήχο σας. Επιμένετε στον ελληνικό στίχο. Σχολιάζετε έμεσα ή άμεσα την καθημερινότητα που υπάρχει και κινείται ούτως ή άλλως. Ο Βασίλης το κάνει ωραία. Το κάνει με... Ο Βασίλης ο Σακάσος, υπουργός του δίσκου. Έχετε κάποιο χώρο, γιατί υπάρχει και κάποια απόσταση, που δοκιμάζετε πράγματα καινούργια, που γράφετε, γενικώς που βρίσκεστε και καμιά φορά μπορεί να μην κάνετε πρόβα, να συζητάτε απλά, να τα λέτε? Εντάξει, χώρο έχουμε, απλά χρόνο προσπαθούμε να βρούμε. Πες, Πετράκη, εσύ. Τι έχω πριν να πω τώρα? Εντάξει, στο λεωφορείο τα λέμε κυρίως. Όταν κατεβαίνουμε Σπάρτη. Όχι, είχαμε στο σπίτι του Γιάννη, κάπως χωράγαμε 7 άτομα και κάναμε έτσι δουλειά. Τώρα έχουμε ένα καλύτερο χώρο που παίζουμε, μας παραχωρεί το... Ποιος μας παραχωρεί το χώρο, Γιάννη? Το Εθνικό Δύο Σπάρτης. Το Εθνικό Δύο Σπάρτης μας παραχωρεί έναν ωραίο χώρο να παίζουμε. Κατά τα άλλα, εντάξει, ό,τι κάνει ο κάθε κανονικός άνθρωπος, για μπύρες πάμε το βράδυ. Εκεί λέμε, εκεί τα λέμε. Εκεί είναι η διοικητική, έτσι, κατάσταση της μπάντας, λέμε. Ποιος... Να ρωτήσω, το έχω σημειώσει σε μία ερώτηση. Τώρα θα σας φανεί λίγο περίεργο. Ήθελα να μιλήσαμε λίγο για τη φιλοσοφία της μπάντας. Είπα εγώ κάποια πράγματα για τα χρήματα, ότι μπαίνουν μόνο για την μπάντα, ότι έρχεται για την εξέλιξή της και αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο καταστατικό της μπάντας, άγραφο ή κάποιοι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ σας πατάτε πάνω σε αυτούς και δεν ξεφεύγετε, ή ξέρεις, αυτά τα όρια που βάζουμε για να μην ξεφεύγουμε από το αποτέλεσμα που θέλουμε να βγάλουμε? Όχι, δεν υπάρχει, και νομίζω φαίνεται αυτό στο δίσκο. Δεν υπάρχει τέτοιο όριο και είμαστε και φίλοι κιόλας όλοι, άρα υπάρχει ελευθερία μεταξύ μας, ότι να το πει θα το πει ο καθένας. Αυτό, και... Δουλεύουμε έτσι, δεν υπάρχει κάποιο καταστατικό. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις. Α, μου άρεσε αυτό που έκανες. Ναι, για πάμε ξανά. Αυτό. Δηλαδή, για να πω και αυτό που πάντα σε όλες τις μπάντες συμβαίνει, ο leader της ομάδας ποιος είναι? Κανένας. Δεν υπάρχει leader. Εντάξει, ξέρω εγώ, επειδή έχουμε και μικρή μπάντα, παίζουμε δηλαδή διασκευές παύλα, τα δικά μας κομμάτια και τέτοια με μικρό σχήμα. Εγώ, ο Πάνος και οι δύο Μαρίες. Εντάξει, ξέρω εγώ, εμείς μιλάμε λίγο περισσότερο για την μπάντα. Πάλι... Οπότε, ο πυρήνας, δηλαδή ο αρχικός, παραμένει πυρήνας σε κάποιο βαθμό. Ναι. Οπότε λοιπόν επιβεβαιώνεται την ατάκα και την κουβέντα ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Οι τρεις γίνανε 7. Ελπίζουμε να είναι περισσότεροι, να είναι ουσιαστικότεροι. Καλά αποτελέσματα. Θα πάρουμε ένα δείγμα εδώ τώρα ζωντανά στον αέρα από τις Χοές. Έστω με αυτά τα δύο όργανα, μια ακουστική κιθάρα και το ούτι. Είναι ο Γιάννης ο Ισμυρνιόγλου που θα μας τραγουδήσει το τραγούδι του Πονηρού Γένα. Το είχαμε ακούσει και στην αρχή, δεν έχει όμως νόημα, θα το δούμε σε μια ακουστική βερσιόν, και στο ούτι θα είναι ο Πέτρος ο Χριστάκης. Πάμε λοιπόν ζωντανά στον αέρα του Μεταδεύτερο, το κομμάτι των παιδιών.
φαίνεται που στέκω μοναχός. Τα άστρα σαν κοιτάζω, γεμίζω με θύμιση καλή τον κόσμο πως αλλάζω, τον κόσμο πως αλλάζω. Κάθε μου γέλιο και χαρά οι φίλοι μου χαρίσαν, κάθε ένα άστρο που κοιτώ εκείνη μου αφήσα, εκείνη μου αφήσα. Άφησαν θύμιση καλή τον κόσμο να αλλάζω, και κάθε ανθρώπου πονηριά εγώ να τη δαμάζω, εγώ να τη δαμάζω. Κανείς δεν είναι πονηρός, είναι μονάχα πληγωμένος, κι άμα η πληγή δεν ήρθε από χέρι, είναι πολύ πιο δυνατή από καρδιάς μαχαίρι. Ενώ τον πονήρω κανένας, και πάνω στη μάχη όλοι νομίζουμε πως μένει μόνο ένας, πως μένει μόνο ένας. Γι' αυτό θυμάμαι πάντα στο θυμό να κάνω πίσω, γιατί αν ξεσπάσω με οργή έναν ακόμα πονηρό θα ξεγεννήσω. Άφησαν θύμιση καλή τον κόσμο να αλλάζω, και κάθε ανθρώπου πονηριά εγώ να τη δαμάζω, εγώ να τη δαμάζω. Κανείς δεν είναι πονηρός, είναι μονάχα πληγωμένος, μαχαίρι. Συγχαρητήρια, το λιγότερο που μπορώ να πω για αυτά τα υπέροχα νέα παιδιά με νέα λόγια και νέες μουσικές. Να προσθέσω εδώ, ότι η Μαρία το λέει καλύτερα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μητρογιαννόπουλο που μου σύστησε αυτή την μπάντα. Πράγματι είχαμε κάνει μια πρεμιέρα ουσιαστικά της εκπομπής του Ολογράμματος με τον Γιώργο και τον πρώτο του δίσκο. Και βλέπω ότι το 18 μπαίνει με υπέροχα πράγματα. Εύχομαι τα καλύτερα για σας και στο δεύτερο δίσκο. Και τώρα μου έρχεται το εξής στο κεφάλι. Θα σας ενδιέφερε να γίνετε η μπάντα κάποιου γνωστού τραγουδιστή ή τραγουδοποιού, έτσι για να σας μάθει ο κόσμος να παίζετε και δικά σας κομμάτια μέσα, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έτσι να βγείτε περισσότερο στο ευρύ κοινό, από το να πάτε, ξέρεις, στο μονόδρομο της μπάντας μιας παρουσίασης στην Αθήνα, παρουσίαση του δίσκου, κάποια live εμφάνιση και να έρθουν τα φεστιβάλ και τα υπόλοιπα. Δηλαδή να παίξουμε μαζί με τον καλλιτέχνη. Βεβαίως, ναι, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα. Η Ετερονήμης είναι μια μουσική ομάδα και κάνουν κάποιες εμφανίσεις με τον Σταύρο το Σιόλα, και ουσιαστικά η ορχήστρα του Σιόλα ήταν η Ετερονήμης, και αυτοί παίζαν και τα δικά τους και τραγουδάγανε και τραγούδια δικά τους με την τραγουδίστρια του σχήματος. Αυτό είναι το παράδειγμα. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό σαν ιδέα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας πήγαινε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Όχι, όχι. Ναι, μένα, ξέρεις, μου έρχεται στη διάρκεια δηλαδή που παρακολουθώ, ακούω πράγματα, και ειδικά μια μπάντα εκτός Αθηνών. Ο τρόπος, εκτός από το να υπάρχει κάποιος μάνατζερ και να προμοτάρει μια κατάσταση, το να βγεις στην Αθήνα θα πρέπει να υπάρχει κάποιος να σε πάρει από το χέρι.
Με την καλή την έννοια το εννοώ. Ναι, ναι. Και αυτό που ρώτησα ήταν ένας από αυτούς τους τρόπους. Το κάνουν αρκετοί. Σίγουρα θα μας άρεσε να συνεργαστούμε με να κάποιον. Να συνεργαστούμε, ναι. Δηλαδή οπωσδήποτε. Όπως... Ή να το πάω και λίγο παρακάτω. Κάνετε τώρα, ετοιμάζετε το δεύτερο δίσκο. Θα κάνατε κάποια συμμετοχή ενός πιο γνωστού τραγουδιστή που να πει κάποιο κομμάτι σας, προκειμένου να γίνει πιο, έτσι με αυτόν τον τρόπο πιο γνωστό στο ευρύ κοινό, να παιχτεί στο ραδιόφωνο. Να... Το έχουμε συζητήσει αυτό και είχαμε πει ότι μπορεί να γίνει μόνο και μόνο όχι για να γίνουμε γνωστοί. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Απλά για να επικοινωνήσουμε με κάποιον άλλο, με κάποιον άλλο καλλιτέχνη. Αφενός, εφετέρου θα μας μάθαινε και πάρα πολλά αυτά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τραγουδαγιά, ας πούμε. Αυτή δηλαδή η αλληλεπίδραση που θα υπήρχε ναι, μεταξύ, ναι, ναι, τώρα... να το πω, μου εθνών στο χώρο. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Να πάμε να ακούσουμε επόμενο κομμάτι του δίσκου, γιατί η ώρα περνάει. Ναι, ναι, ναι. Θα ακούσουμε τις δύο σταγόνες και εδώ τραγουδάει πιο κορίτσια από τα πια Μαρία. Η Μαρία Κουμουτσίδη. Εδώ θα ακούσουμε λοιπόν. Εδώ έχουμε πάρει ένα θέμα από ένα κομμάτι του Νικόλα του Άσημου. Δεν, το έχουμε γράψει και μέσα στο δίσκο. Δεν, είναι, δεν το θεωρούμε κλεψιά ή κάτι τέτοιο. Το λέμε ανοιχτά ότι το έχουμε πάρει. Γιατί είναι κάτι σαν φόρος τιμής. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο και για κάποιον άλλον. Θα μιλήσουμε για άλλο κομμάτι. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Τα πέρατα, τα μακρινά. Δύο σταγόνες να πετάξω. Τα όνειρα να γίνουν πιθανά. Κοίτα τη γη πως αναπνέει. Κοίτα του κόσμου τα πουλιά. Σημάδι είναι και επιπλέει. Όσο αναρρύθμιτες πληγές κάθε φορά πριν πέσεις να θυμάσαι τις στιγμές. Στιγμές που ένιωσες λαγλός φωτιές να ανάβεις, να ανάβεις. Στιγμές που έσχισες φωτιές χαρτιών πληγές να γιάνε. Τα πέρατα, τα απόμακρα βουνά. Δύο σταγόνες να πετάξω. Σταγόνες από πείσμα και χαρά. Χαμένος σε σκέψεις αναρρύθμιτες πληγές. Κάθε φορά πριν πέσεις να θυμάσαι τις στιγμές. Στιγμές που ένιωσες δαυλός, φωτιές να ανάβεις, να ανάβεις. Στιγμές που έσχισες φωτιές καρδιών πληγές να
Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Τουλάχιστον να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα πριν τις ευχαριστίες και να μου πείτε στα σύντομα γενικώς τι ευελπιστείτε για το άμεσο μέλλον και κάποια μακροπρόθεσμα σχέδια εκτός από το δεύτερο δίσκο που ετοιμάζετε, κάποιες εμφανίσεις. Ανυπομονώ να σας δούμε στην Αθήνα να γίνει μια παρουσίαση στο κλασική του δίσκου. Για πέστε μου. Το άμεσο μέλλον βασικά είναι ο δεύτερος δίσκος. Αυτό συζητάμε τόσο καιρό. Σε λίγο καιρό θα μπούμε στο στούντιο να γράψουμε κάποια από τα κομμάτια και θα δούμε τον τρόπο που θα τα βγάλουμε. Μπορεί να μην τα βγάλουμε όλα μαζί, να βγαίνει ένα κάθε... Με ένα βίντεο κλιπ, ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Εσύ? Εντάξει, όπως ανέφερες και εσύ, εγώ αυτό που θα ήθελα πολύ θα ήταν να συνεργαστούμε έτσι με κάποιον guest star. Εγώ επειδή το έχω σημειώσει εδώ, μια κλασική παρουσίαση του δίσκου σας στην Αθήνα, αν σας ενδιέφερε και αν θα γίνει. Ξέρεις, αυτοί που παίζετε όλα τα κομμάτια σας, μιλάνε κάποιοι για σας, για το CD, για το στίχο, κάποιοι καλεσμένους μπορεί να έχετε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε και περιμένω να το κάνετε. Οπωσδήποτε. Δεν νομίζω ότι πρέπει ο πρώτος δίσκος, μια πάρα πολύ καλή δουλειά, να μείνει και να μιλάμε για τον δεύτερο του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και να έρθουμε για τις ευχαριστίες και το κλείσιμο. Θα ακούσουμε το ίσως το πιο αγαπημένο μου, το είπα και προηγούμενη φορά στην κουβέντα μας, στη Ρόδα της στιγμής. Ξεχνίζω το χρόνο, αφανίζω. Συνέχεια ροκανίζω του χρόνου τις στιγμές. Γυρίζω, τριγυρίζω, μονάχος μαγνητίζω. Θα θέλω του μυαλού μου σαν μέτρητες πτυχές. Ξαχνίζω το χρόνο, αφανίζω. Συνέχεια ροκανίζω του χρόνου τις στιγμές. Γυρίζω, τριγυρίζω, μονάχος μαγνητίζω. Τα θέλω του μυαλού μου σαν μέτρητες πτυχές. Πόσα ο άνθρωπος κι αν έχει στην ψυχή του, λίγες μονάχα είναι εκείνες οι καλές. Καλές γιορτές αντάβα στη ζωή του, να του χαρίσουν του κόσμου τις χαρές. Στην ψυχή του λίγες μονάχα είναι εκείνες οι καλές. Καλές γιορτές αντάμα στη ζωή του, να του χαρίσουν του κόσμου τις χαρές. Αντάρα η ντροπή, να είναι πια τον κόσμο σου να μοιάζει με γιορτή. Πήγε χέρα στον κόσμο τη ροδέρα, να είναι τη γύρα σου να μοιάζει αληθινή. Πες την αλήθεια, τα θέλω τη ζωή σου. Πιάσε μια πέτρα και δώσε τη στροή. 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 Πιάσε τη πέτρα και φύσηξε. Δεν θα υπήρχε καλύτερο τελείωμα για αποφώνηση αυτής της εκπομπής με τα νέα παιδιά αυτά και την πρόταση που μας κάνανε. Πιάσε την πέτρα και δώσε τη πνοή.
Αυτή θα είναι και η ευχή μου για κλείσιμο. Να ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε εδώ. Εμείς για όλα ευχαριστούμε, Βασίλη. Οι δύο από τους 7. Την επόμενη φορά, στον επόμενο δίσκο, να ήμασταν. Μακάρι να έρθουμε. Να είσαστε όλοι εδώ. Το στούντιο είναι φιλόξενο και ζεστό και χωράει τέτοιες προτάσεις. Σίγουρα είναι πολύ ζεστό, γιατί το air condition δουλεύει. Επίσης, θέλω να πω να ευχαριστήσω στον ήχο τον Κώστα τον Παπαστεργίου. Εδώ είναι πάντα αργό στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Και στα κλικ τη Μαριέτα. Φτάσαμε στο τέλος. Ψάξτε τις σχοές, ακούστε τες και σε όποιο live, ειδικά καλοκαιρινά, μπορείτε να τους πετύχετε. Θα είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για εσάς. Τι άλλο, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Θα κλείσουμε με το κομμάτι του δίσκου που είχαμε πει και μια κουβέντα πριν. Γιάννη, θέλεις να το τονίσεις τώρα? Η ανάσα ενός τρελού. Έχουμε πάρει ένα θεματάκι από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς. Θα το αναγνωρίσετε σίγουρα. Θα το αναγνωρίσετε, ναι. Είναι από το Second Vals, ας πούμε, το έργο. Είναι κλασικό. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν αυτό το κλασικό έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, πάντα εδώ ζωντανά, το Ολόγραμμα, Βασίλης Κομίτης, στον αέρα του Μεταδεύτερο. Καλή συνέχεια σε όλους. Άφηνα πίσω μου σημάδια του καιρού.